Κύριε Λοιπόν, να επικεντρωθούμε σε εξελίξεις στην Ευρώπη, γιατί όλα τα αισθήματα, επειδή θα είστε Δευτέρα κοντά μας εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε. Πάμε λίγο στα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Φαίνεται πως το περιεχόμενο των συμπερασμάτων είναι θετικό. Το ερώτημα, και θα πάρουμε κάτι καλό από αυτό, ένα ψήφισμα ίσως καλό κτλ. Το ερώτημα τώρα μπαίνει το εξής. Μετά από αυτό το θετικό συμπέρασμα και, το όποιο ψήφισμα θετικό υπέρ μας και καταδίκηση της Τουρκίας, πρακτικά πώς συμπαραστέκεται η Ευρώπη στην Κύπρο? Να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι εγώ δεν θεωρώ θετικό το κείμενο των συμπερασμάτων. Μπορεί φραστικά να λέει ορισμένες κουβέντες που τις έχει πει και ο Τούσκ πριν από λίγο καιρό, πριν από 2-3 εβδομάδες, αλλά εκείνο που θα είχε σημασία, δηλαδή να επιβάλλει στην Τουρκία την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν κάνει οποιοδήποτε βήμα παραπέρα στη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέγεται. Της λέει να εξομαλύνει τη σχέση της, δηλαδή είναι με όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, λες και έχει ανομαλίες στις σχέσεις της με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Την ίδια στιγμή που μόνο τον Φεβρουάριο έχει συνάψει 18 συμφωνίες αγοράς πολεμικού υλικού από τη Γερμανία, άλλες τόσες με τη Γαλλία και άλλες τόσες με την Ιταλία. Νομίζω ότι είναι μια αμοραλιστική συμπεριφορά από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λυπάμαι που αυτό μπορεί να εκλειφθεί από κάποιους ως ευρωσκεπτικισμός ή όπως αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Αλλά λόγω του ότι υπήρξε πραγματική αδράνεια για πάρα πολλά χρόνια από μέρους της Κύπρου στην προσπάθεια του εξευμενισμού και του εκμαπλισμού της Τουρκίας και στην αδυναμία των κυβερνώντων να θέσουν ζητήματα άμεσης εφαρμογής των μέτρων αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο, φτάσαμε στο σημερινή κατάντια, όπου η παραμικρή καλή κουβέντα που ακούγεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν θέλω να μηδενίσω τα συμπεράσματα, έχουν κάποια θετικά στοιχεία, έχουν θετικά στοιχεία όπως και να το κάνεις, να εκλαμβάνονται ότι είναι θρίαμβος πια και νίκη μεγάλη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όχι. Είμαστε αντιμέτωποι, όπως σας έχω πει, με τον ευρωπαϊκό αμοραλισμό, ο οποίος επιτρέπει την εξαγωγή Mercedes και BMW και Audi στη Ρωσία, αλλά απαγορεύει στην Κύπρο να εξαγάγει στην Ρωσία πατάτες και καρότα. Καταλαβαίνετε μόνο με αυτό το παράδειγμα σε ποιο βαθμό θεωρώ εντελώς αμοραλιστική την πολιτική των Βρυξελών. Λοιπόν, επειδή είναι μια άποψη αυτή, θέλω να την κουβεντιάσουμε και από κοντά για να δούμε και αυτές τις 2-3 μέρες τι εξέλιξη θα έχουμε. Θα τα πούμε και τη Δευτέρα μαζί το πρωί με τους μαζί σας, κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα περισσότερα από κοντά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πάμε τώρα.